Καλησπέρα σας. Γεια Καλησπέρα σας. Και στους ακροατές σας, στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, συγγραφέας, αλλά όχι μόνο συγγραφέας, βοηθάτε τον κόσμο μέσα από τα βιβλία σας, αλλά και τις ομιλίες που κάνετε σε σχέση με πάρα πολλά θέματα. Και εμείς να πιάσουμε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Διάβασα και τα τελευταία σας έτσι βιβλία, το να ευτυχήσω για να πετύχω ή να πετύχω για να ευτυχήσω. Δεν ξέρω, έχετε την απάντηση εύκαιρη στα δύο αυτά ερωτήματα? Προφανώς η απάντηση δεν είναι διαφορετική για τον καθένα. Ένας συνδυασμός πραγμάτων είναι, αλλά το κλασικό μοντέλο το οποίο έχουμε συνηθίσει πιθανότατα και έχουμε μάθει πολλά χρόνια ότι πρέπει κάποιος να πετύχει σπουδαίους στόχους για να είναι ευτυχισμένος, δεν δουλεύει. Και δεν δουλεύει ξεκάθαρα και στη σύγχρονη εποχή, αλλά και γενικότερα. Αν αντιστρέψουμε την εξίσωση και μπούμε στη διαδικασία να χαρούμε τη διαδρομή, η οποία κρατάει πολύ περισσότερο από τη στιγμή επίτευξης ενός αποτελέσματος, ενός στόχου, πιθανότατα να δούμε κάτι πολύ διαφορετικό. Άλλωστε, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι η μεγαλύτερη επιτυχία τελικά ποια είναι? Η ευτυχία. Το να βιώνουμε όμορφα συναισθήματα στην πορεία πείτε οτιδήποτε. Εκείνη η ολυσία για να μην χάσουμε τη ζωή και φτάσουμε κάποιοι να γυρίσουμε πίσω και να λέμε για ποιο λόγο έτρεχα όλα αυτά τα χρόνια για να καταφέρω τι. Είναι κομβικό το σημείο το οποίο θα αντιληφθούμε, βέβαια, αυτό που λέτε, κύριε Σμυρνάκη. Σε ποιο σημείο της διαδρομής είμαστε για να πάρουμε όσο νωρίτερα αποφάση? Τόσο το καλύτερο. Έτσι δεν είναι? Βέβαια, έτσι είναι. Νομίζω ότι μέσα από τα βιβλία σας λίγο θα βοηθηθούν οι αναγνώστες για να πάρουν την απάντηση αυτή. Ωστόσο, σήμερα ξέρετε, κύριε Κορονάκη, υπάρχει μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ που λέει ότι οι ευτυχισμένοι άνθρωποι έχουν καλύτερα αποτελέσματα και σε επαγγελματικό επίπεδο. Λογικό μου. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και, όπως το λέτε ακριβώς, είναι και λογικό και αυτονόητο. Φτάνει να συνειδητά να το συνειδητοποιήσουμε και να μπούμε στη διαδικασία να το εφαρμόσουμε και στην δική μας ζωή. Πάμε τώρα σε ένα σημείο το οποίο έχετε επικεντρώσει, μάλλον έχετε επικεντρωθεί. Γιατί φοβόμαστε τόσο την απόρριψη από τους άλλους? Ποια είναι η δική σας απάντηση? Ναι, καταρχάς να ξεκινήσουμε από την έννοια του φόβου, να δεχθούμε ότι υπάρχει, το να αποδεχτούμε τα συναισθήματά μας, όποια και είναι αυτά, όποιο πρόσημο και αν έχουν θετικό ή αρνητικό, είναι το ξεκίνημα, είναι η βάση. Δεν υπάρχει κακό συναίσθημα. Άλλωστε, ο φόβος μπορεί να είναι ευεργετικός. Ξέρετε, νομίζω είναι αυτονόητο ότι αν δεν φοβόμαστε, δεν θα διστάζαμε να πηδήξουμε από τα ράτσα ένα ουρανοξύστη έτσι για την εμπειρία. Δηλαδή, ο φόβος είναι μέσο επιβίωσης. Ο φόβος μπορεί ταυτόχρονα να μας οδηγήσει στο να προετοιμαστούμε καλύτερα, ας πούμε, πριν μια δημόσια ομιλία ή πριν βγείτε εσείς, για παράδειγμα. Αν δεν φοβόσασταν, θα βγαίνατε στην εκπομπή και δεν θα είχατε προετοιμαστεί όσο καλά είστε προετοιμασμένοι τώρα. Άρα, σε μεγάλο βαθμό έχει ευεργετικές επιδράσεις. Αλλά από ένα σημείο και πέρα, όταν πια ο φόβος αρχίζει και αναπτύσσεται και μας καταλαμβάνει, ουσιαστικά παγώνουμε και αρχίζουν τα προβλήματα. Άρα, ουσιαστικός λόγος, γιατί, ένας από τους λόγους μάλλον, γιατί φοβόμαστε, είναι γιατί το ένστικτο επιβίωσης, αν θέλετε να το ονομάσουμε έτσι συμβολικά, το πιθηκάκι μέσα μας, δεν μας θέλει να προοδεύουμε, αλλά μας θέλει να υπάρχουμε. Με τη δυνατόν μικρότερη κατανάλωση ενέργειας να είμαστε στη ζωή. Όταν λοιπόν εμείς μπαίνουμε σε δικασία, για παράδειγμα, να γυμναστούμε, κινδυνεύουμε με τραυματισμό, οπότε το πιθηκάκι μέσα μας τι μας λέει? Μη γυμναστείς, γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να τραυματιστείς. Όταν οπότε μας λέει τα θετικά στοιχεία του φόβου και βλέπω την κυρία Σταματοπούλου να συμφωνεί. Λειτουργήσε κάπως έτσι και σε εσάς ενδεχομένως? Κάποιες φορές λειτουργεί. Λες, να προσέχω για να έχω. Δεν λειτουργεί πάντα. Δηλαδή, ούτε πάντα είναι απόλυτο, ούτε είναι ο αθλητής κάθε φορά. Οπότε έχει μια πρωταθλήτρια δίπλα σας και προφανώς έχει αντιμετωπίσει τους φόβους της πολλάκης για να μπορέσει να είναι στη θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Για να κυνηγήσει κάποιος τα όνειρά του, τι εμπειρία έχει αυτό? Φόβο, άγχος. Το φόβο της αποτυχίας. Όταν διεκδικήσει κάποιος την αγάπη της ζωής του, έναν σύντροφο, αυτό εμπεριέχει την έννοια του φόβου της απόρριψης. Άρα το πιθηκάκι, σκεφτείτε το έτσι, ότι σου λέει: μη, κίνδυνο, σταμάτα. Μην διεκδικήσεις. Άρα μην μιλάμε για το δημιουργικό του φόβου. Ναι. Άρα τόσο όσο, ναι. Δηλαδή. Είναι λάθος να τον αντιμετωπίζουμε το φόβο φοβικά, για να το πω έτσι. Αυτό που λέτε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φοβόμαστε να μην φοβηθούμε και καταλήγουμε φοβισμένοι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να διαχωρίσουμε τον φόβο τον παραγωγικό και να
μπούμε σε διαδικασία να συνοπίσουμε ποια είναι αυτά που μας οδηγούν στην πρόοδο, να αποδεχθούμε το συνέστημα του φόβου όταν αυτό έρχεται, μπορούμε και να το καταγράψουμε, αν θέλετε. Όλες τις τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι όταν γράφουμε τα συναισθήματά μας, αυτό μας βοηθάει, τα αρνητικά μας συναισθήματα, αυτό μας βοηθάει να καταλαγιάσουμε τα συναισθήματα μέσα μας, όταν τους δώσουμε ένα όνομα, έναν τίτλο, μία ετικέτα. Ουσιαστικά μπαίνουν σε διαδικασία να το τοποθετήσουμε κάπου, να τα απενεχοποιήσουμε, να τα αντιμετωπίσουμε από μια απόσταση και με αυτόν τον τρόπο αμβλύνεται το συνέστημα του φόβου, του άγχους. Πόσο εύκολο είναι να το κάνει κάποιος αυτό όμως, πόσο εύκολο είναι να το κάνει κάποιος? Είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή και είναι μια πολύ κλασική ερώτηση. Πόσο εύκολο είναι να μπω στη δικασία να αντιμετωπίσω το φόβο μου και να μπω στη δικασία να προοδεύω? Η πιο παραγωγική για μένα, αν θέλετε, απάντηση είναι ποια είναι η άλλη επιλογή. Δηλαδή, από τη μία έχουμε ένα δύσκολο βουνό που η αναρρίχηση στο βουνό αυτό εμπεριέχει το φόβο, εμπεριέχει την αίσθηση του κινδύνου που πρέπει να διαχειριστούμε, μπορεί να πέσουμε, να πληγώσουμε τα γόνατά μας. Από την άλλη όμως, τι βρίσκεται? Ένας βούρκος, δηλαδή μια στασιμότητα, που ό,τι μένει στάσιμο για πολύ καιρό, θα συμφωνήσουμε ότι βουρκιάζει, μοχλιάζει, πεθαίνει, και μιλάμε για ψυχοπνευματικό θάνατο. Ναι. Το να σκεφτούμε τις συνέπειες, αν δεν κινητοποιηθούμε και δεν ρισκάρουμε ή δεν αντιμετωπίσουμε το τέρας του φόβου, μπορούμε, υπάρχουν και διάφοροι τρόποι να το συνδέσουμε με κάτι αστείο, μια εικόνα μέσα μας. Να μην δοκιμάσουμε, άρα να δημιουργήσουμε αποθυμένα, μπορεί να μας κάνουν να κινητοποιηθούμε. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, κύριε Σμυρνάκη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σύνδεση που είχαμε και για όλες αυτές τις χρήσιμες συμβουλές.